Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα μιλήσουμε για την ανανεωμένη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μου. Το συζητάμε εδώ και καιρό, το σκέφτομαι και εγώ εδώ και καιρό, τι προϊόντα να συμπεριλάβω και τι προϊόντα να σας δείξω, γιατί η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζω πάρα πολλά προϊόντα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχουν όμως μερικά που με κερδίζουν λίγο παραπάνω, που ταιριάζουν λίγο παραπάνω στις ανάγκες της δικής μου επιδερμίδας. Οπότε γι' αυτά θα σας μιλήσω σήμερα και με βλέπετε άβαφη, γιατί σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το δοκιμάζουμε και στο πρόσωπό μου, ώστε να μπορείτε και εσείς να δείτε το αποτέλεσμά τους, το πόσο υγιής, λαμπερή και ενυδατωμένη θα φαίνεται η επιδερμίδα μου αφού τα χρησιμοποιήσω. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα σας δείξω λοιπόν αυτά που χρησιμοποιώ εγώ αυτή την περίοδο και στο σημερινό βίντεο θα έχουμε και giveaway. Θα σας χαρίσω τα προϊόντα αυτά από τη νέα σειρά της Messenian Spa Bio Lifting, η οποία είναι για γέμισμα των ρητίδων, απευθύνεται σε πιο όρημες επιδερμίδες. Θέλω να έχουμε τρεις νικητρίες σήμερα, η κάθε μία από εσάς θα κερδίσει ένα από αυτά τα προϊόντα για να τα γνωρίσετε. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία, η σειρά αυτή είναι όλο καινούρια και σας έχω κρέμα προσώπου και λαιμού, γιατί όπως σας λέω δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το λαιμουδάκι μας, γιατί αυτές οι ρητίδες είναι οι πιο δύσκολες να σβηστούν. Σας έχω eye serum με πατενταρισμένο βιοπεπτίδιο. Αυτό είναι για την περιοχή των ματιών, λοιπόν το βάζετε πριν από την ενυδατική σας κρέμα. Και σας έχω και face and neck serum, το οποίο το βάζετε πριν από την ενυδατική σας κρέμα. Θα διαβάσω και 2-3 πράγματα από το φυλάδιο, γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Να σας πω λοιπόν ότι όλη η σειρά έχει πατενταρισμένο φυσικά προερχόμενο νευροκατευναστικό πεπτίδιο που προστατεύει από το στρες που έχουμε όλες και συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση του φραγμού του δέρματος. Μειώνει λοιπόν τις βαθιές ρητίδες, αναδομεί και ενυδατώνει. Αυτά είναι λοιπόν τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ εγώ τον τελευταίο καιρό στη βραδινή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μου. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε λοιπόν κάποιο από αυτά, κάντε like σε αυτό το βίντεο και αφήστε μου και ένα σχόλιο λέγοντάς μου ποιο από τα τρία θέλετε να κερδίσετε. Καλή επιτυχία! Μία εβδομάδα θα διαρκέσει ο διαγωνισμός και τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει με την πρωινή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μου. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σας πω ότι γύρισα από τη δουλειά σήμερα συγκεκριμένα και καθάρισα το πρόσωπό μου, αφαίρεσα το μακιγιάζ μου όπως κάνω πάντα, με διπλό καθαρισμό. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου balms είναι αυτό της Estée Lauder, σας το έχω ξαναπεί. Αυτό που χρησιμοποιώ ωστόσο αυτή την περίοδο είναι αυτό εδώ από Elemis, είναι το Superfood AHA Glow Cleansing Butter. Είναι ένα butter και όχι balm, αλλά την ίδια δράση έχει. Μετά έκανα και σαπουνάδα, χρησιμοποίησα αυτό εδώ τον αφρό, το Mild Wash Foam Extra Mild Cleanser για ευαίσθητες επιδερμίδες από την Fresderm, που πραγματικά μυρίζει σαν μουρουδίλα, έχει αυτή τη μυρωδιά της πούδρας, την πάρα πολύ διακριτική και παιδιά είναι τόσο απαλό με την επιδερμίδα που δεν θα το πιστεύετε. Αφού λοιπόν σιγουρεύτηκα ότι έχω αφαιρέσει κάθε ίχνος μακιγιάζ από το πρόσωπό μου, λέω σήμερα να σας δείξω και πώς κάνω απολέπιση. Δεν θα βάλω αυτή εδώ τη μάσκα από Summer Fridays που χρησιμοποιώ εδώ και πολύ καιρό και μου αρέσει πάρα πολύ, η οποία λέγεται Overtime Mask και είναι μία μάσκα που σου δίνει λάμψη, έχει μικρούς κόκκους μέσα. Στην αρχή την απλώνεις στην επιδερμίδα σου, κάνεις κυκλικές κινήσεις για να κάνεις μασάζ και να απλωθεί για ένα λεπτό και αμέσως μετά την αφήνεις για ένα δεκάλεπτο, μπορεί και τέταρτο, αν δεν σας ενοχλεί, κακό δεν κάνει. Λοιπόν, κάνετε αυτό στην αρχή και την αφήνετε σε μια παχιά στρώση μετά να δράσει. Κάνει για κάθε τύπο επιδερμίδας και για τις πιο ευαίσθητες, μην τη φοβηθείτε καθόλου μα καθόλου. Κάποιες φορές όμως που εγώ δεν θέλω να έχω κόκκους στην επιδερμίδα μου και θέλω να δω τα νεκρά κύτταρα να αφαιρούνται μπροστά στα μάτια μου και πάρα πολύ γρήγορα και δεν έχω και 10 λεπτά να περιμένω, χρησιμοποιώ αυτό εδώ το Wishful Yo Glow Enzyme Scrub από την Huda Beauty. Αυτή είναι η σειρά skincare που έχει κυκλοφορήσει. Και είναι πάρα πολύ εύκολη η χρήση του. Βάζετε μία ποσότητα στα δαχτυλάκια σας, σε στεγνή επιδερμίδα και αμέσως μετά αρχίζετε και κάνετε κυκλικό μασάζ. Και με το που ξεκινάτε, παιδιά, να δείτε τώρα, αρχίζει και μαζεύει το προϊόν και είναι φοβερό πως αυτά εδώ τα ασπράκια που βλέπετε δεν είναι το προϊόν, αλλά είναι τα νεκρά κύτταρα τα οποία αφαιρούνται από την επιδερμίδα σε χρόνο ντετέ. Και σας έχω ξαναπεί και σε προηγούμενο βίντεο ότι εγώ δεν το περίμενα
ότι αυτά είναι τα νεκρά κύτταρα. Νόμιζα ότι μας κάνουν πλάκα, νόμιζα ότι είναι το προϊόν που μαζεύεται και όμως είναι φανταστικό. Λοιπόν, θα κάνω όλη τη διαδικασία και αμέσως μετά θα το αφαιρέσω με ένα νοπό πανάκι. Και αφού κάναμε απολέπιση στο πρόσωπο, γιατί να μην κάνουμε και στα χείλη, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το Sugar Lip Polish από την εταιρεία Fresh, που χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό καιρό και είναι αρκετή ποσότητα μέσα, θα κάνει πολύ καιρό να σας τελειώσει δηλαδή, το οποίο είναι τόσο απαλό με τα χείλη, έχει μεγάλους κόκκους, είναι σαν να τρίβεται όμως ζάχαρη και βούτυρο στα χείλη σας ουσιαστικά. Και βρίσκω ότι ακόμα και μπάλμ να με βάλετε μετά που λέει ο λόγος, έχει τόσα έλαια μέσα του αυτό το προϊόν που πραγματικά σας αφήνει πάρα πολύ ενυδατωμένες. Και θα δείτε ότι αν κάνετε και σκράπ στα χείλη σας και θα φαίνονται και λίγο πιο πλούσια και επίσης θα στρώνουν καλύτερα και όλα τα προϊόντα χειλιών, ειδικά τα liquid lipsticks που θα βάζετε από πάνω, γιατί και η απολέψη και η ενυδάτωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Παράγοντες. Λοιπόν, αυτά θα τα αφαιρέσω με λίγο νεράκι μισελέρ σε ένα βαμβάκι. Η μάσκα για τα χείλη που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και έχω λατρέψει είναι αυτή εδώ από Ήλια. Την έχω πραγματικά στο κομμωδίνο μου, τη βάζω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Και κάθε φορά φυσικά που κάνω απολέπιση στα χείλη, είναι τόσο ενυδατική, τόσο απολαυστική η αίσθησή της. Και τόσο απαλή και τόσο ενυδατική. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να κάνω και μια ενυδατική μάσκα προσώπου, αλλά για εξοικονόμηση χρόνου απλά θα σας τη δείξω και δεν θα την κάνω. Θα περάσουμε στα υπόλοιπα προϊόντα ενυδάτωσης. Πάντως, μετά την απολέπιση, πάντα σας προτείνω μια μάσκα ενυδάτωσης. Αυτή εδώ από την Origins σας παίρνει 10 λεπτάκια μόνο. Λέγεται Drink Up 10 Minute Hydrating Mask with Apricot and Swiss Glacier Water. Υπάρχει και πιο ενισχυμένη έκδοση αυτής της μάσκας, την οποία τη φοράτε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν σας ενδιαφέρει. Να την αναζητήσετε από την Origins που την έχω δοκιμάσει. Εμένα μου πέφτει ωστόσο λίγο βαριά, γιατί είμαι μεικτή προς λιπαρή. Αλλά για εσάς που είστε πιο αφυδατωμένες και πιο ξηρές, νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Για τη νύχτα ωστόσο, έχω να σας προτείνω και μία άλλη μάσκα, η οποία έρχεται από την Natura Siberica. Εμένα μου έκατσε πάρα πολύ καλά αυτή η Overnight Renew Face Cream Mask. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω και κάποια πράγματα που έχω κάνει screenshot εδώ στο κινητό μου. Είναι υπερήρωα, ας λέει, αυτή η μάσκα ανανέωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί βοηθάει στην εξομάλυνση των λεπτών γραμμών και αφήνει το δέρμα σας ανανεωμένο και λαμπερό μόλις ξυπνήσετε. Δεν χρειάζεται να την αφαιρέσετε, τη βάζετε στο πρόσωπό σας, την απλώνετε και πάτε για ύπνο κανονικότατα και το πρωί απλά κάνετε τον καθαρισμό σας όπως πάντα. Λοιπόν, έχει άγρια blueberries, έχει συνένζυμο Q10 που βοηθά στην εξομάλυνση του τόνου του δέρματος και στη μείωση της εμφάνισης των λεπτών γραμμών. Έχει κεραμίδια τα οποία διατηρούν την υγρασία, ενισχύουν το φυσικό φραγμό του δέρματος και βοηθούν στην προστασία από επιβλαβείς επιπτώσεις του περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, είναι μια μάσκα που εγώ θα την κάνω μια φορά στις 2 εβδομάδες, να σας πω την αλήθεια. Πριν κοιμηθώ το βράδυ, όταν τέλος πάντων νιώθω ότι η επιδερμίδα μου θέλει μια ανανέωση και μια εξτρά ενυδάτωση. Πάμε να συνεχίσουμε όμως με την περιποίηση της επιδερμίδας. Λοιπόν, στο πρωινό μου skincare χρησιμοποιώ αυτό εδώ το serum από την Lancaster. Είναι το 365 Skin Repair Eye Serum Youth Renewal. Το χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και πραγματικά μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι έχει μια πολύ ωραία ενισχυτική δράση μαζί με την κρέμα ματιών που χρησιμοποιώ. Όπως σας έχω ξαναδείξει, το βάζουμε γύρω γύρω εδώ στο κόκαλο, κάνουμε οχτάρια σε αυτό το σημείο και ό,τι περισσέψει το βάζουμε και εδώ κάτω από το φρύδι, αλλά ποτέ δεν πηγαίνουμε πιο κοντά στο μάτι μας, γιατί ουσιαστικά και το πρόβλημα είναι εδώ, το ξέρετε, γύρω γύρω. Πριν συνεχίσω με το σέρουμ του προσώπου, θέλω να βάλω ένα τόνερ, μία λοσιόν, και θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ από τη σειρά Vino Pure από την Κονταλή, που έχω χρησιμοποιήσει και όλη τη συγκεκριμένη σειρά στο παρελθόν και σας έχω πει πόσο μου άρεσε, γιατί είναι ιδανική για μεικτές και λιπαρές επιδερμίδες. Η συγκεκριμένη λοσιόν λοιπόν έχει σαλικυλικό οξύ, οπότε και θα αφαιρέσει ό,τι μπορεί να έχει απομείνει από το μακιγιάζ που ξεβάψαμε ή από τους ρήπους τέλος πάντων της ημέρας και θα προετοιμάσει την επιδερμίδα μας για τα υπόλοιπα προϊόντα που θα έρθουν. Πάντα περνάω το βαμβάκι και από το λαιμό μου και βάζω και όλες μου τις κρέμες και τα σέρου μου και στο λαιμό, έτσι. Μη σας πω και στο ντεκολιτέ, γιατί πρέπει να ενυδατώνεται και αυτή η περιοχή. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε σέρου μου προσώπου. Να σας πω ότι χρησιμοποιώ 2 τον τελευταίο καιρό. Συνεχίζω να χρησιμοποιώ αυτό εδώ από Natura Siberica, από την σειρά Siberica με βιταμίνη C και νομίζω ότι θα το
χρησιμοποιήσω μέχρι να τελειώσει, γιατί βρίσκω ότι μου δίνει μια απίθανη λάμψη στην επιδερμίδα. Πώς με βλέπετε, αλήθεια, εσείς που έχετε δει και τα προηγούμενα βίντεο skincare, δεν είναι πιο έτσι λαμπερό και ήρεμο το πρόσωπό μου? Γιατί εγώ έτσι το νιώθω, ότι έχει καθαρίσει και είναι πραγματικά σε μια πολύ καλή κατάσταση. Και αφού λοιπόν βάλω το σέρουμ μου με τη βιταμίνη C, το οποίο απλώνω με ταμποναριστές κινήσεις, βάζω και ένα σέρουμ με υαλουρονικό οξύ, και αυτό εδώ είναι από την Inky List. Είναι το πρώτο προϊόν που χρησιμοποιώ αυτή την εταιρεία. Είναι τελείως διάφανο, θα δείτε τώρα, οπότε ρίχνω μερικές σταγονίτσες, μάλλον θα χρειαστώ λίγες παραπάνω και για το λαιμό, και με τον ίδιο τρόπο το ταμπονάρω στην επιδερμίδα μου για να απορροφηθεί. Θα δείτε ότι αυτά τα σέρουμς έχουν έτσι μια ελάχιστα κολλώδη υφή, γι' αυτό δεν πρέπει να τα τρίβετε κιόλας στην επιδερμίδα, αλλά να τα ταμπονάρετε. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνετε και maximum απορρόφηση και το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα το βάλω και στο λαιμό και στο ντεκολιτέ, οπωσδήποτε το υαλουρονικό, γιατί είναι αυτό που θα με βοηθήσει να κρατήσω και όλη την ενυδάτωση που χρειάζομαι. Λοιπόν, κρέμα για τα μάτια. Τώρα θα βάλουμε αυτή εδώ την αντιοξειδωτική από την Natura Siberica, από την ίδια σειρά με βιταμίνη C, και δείτε τώρα πώς φαίνονται τα μάτια μου και δείτε πώς θα μεταμορφωθούν στιγμιαία. Δεν ξέρω τώρα αν θα φανεί στην κάμερα, πάντως εγώ, παιδιά, το βλέπω το αποτέλεσμα στον καθρέφτη μου καθημερινά με αυτή εδώ την κρέμα, από άποψη φωτεινότητας και λάμψης, αν είναι αυτό που σας λείπει και αναζητάτε κάτω από τα μάτια σας, έτσι. Επίσης μια κρέμα που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και μου αρέσει πολύ και για την αντιρρητηδική της δράση, είναι η του Lasara Brightening Sleeping Eye Mask, μια πλούσια κρέμα, πάρα πολύ ενυδατική, από την Aveda. Για ενυδατική κρέμα σήμερα θα χρησιμοποιήσω την Lancôme Concentré από την Embryolisse. Τη χρησιμοποιώ και αυτή τον τελευταίο καιρό, ειδικά όταν πρόκειται να κάνω το μακιγιάζ μου, και βλέπω ότι, παιδιά, όχι μόνο απορροφάτε πολύ ωραία από την επιδερμίδα, αλλά μου είναι και μια πολύ ωραία βάση για το μακιγιάζ, οπότε θα την απλώσω στο πρόσωπό μου. Η αίσθηση είναι φανταστική, νιώθετε ότι απλώνετε μια πλούσια πολύ ενυδατική κρέμα, είναι ταυτόχρονα όμως και τόσο λεπτόρευστη, που θα δείτε τώρα ότι θα απορροφηθεί, δεν θα αφήσει καμία λιπαρότητα και καμία γυαλάδα που εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου, και θα μας αφήσει πάρα πολύ ενυδατωμένες και φρέσκες. Είναι μια κρέμα που χρησιμοποιείται από πολλούς make-up artists εδώ και χρόνια. Να σας πω ότι τα κύρια συστατικά της είναι ένας συνδυασμός ενεργών συστατικών φυσικής προέλευσης, shea butter, κερί μέλισσας, aloe vera και πρωτεΐνες σόγιας. Και βλέπετε πως απορροφήθηκε, τσακ μπαμ. Το βράδυ ωστόσο χρησιμοποιώ την σειρά αυτή από τη Messenian Spa, την οποία θα κερδίσετε και στο σημερινό βίντεο. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν από τη Lancaster, το οποίο έχει αντικαταστήσει το αντιλιακό μου τον τελευταίο καιρό. Γιατί όχι μόνο με προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία αφού έχει SPF 30, αλλά και με προστατεύει από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι το Skin Life Shield and Glow Primer 2-in-1 Broad Pollution Defense από την Lancaster, και θα βάλω μία αντλία, όπως βλέπετε είναι κάπως ροζ, αλλά το χρώμα εξαφανίζεται και αφήνει την πιο ωραία λάμψη, δηλαδή και σε no makeup makeup days. Είναι καταπληκτικό να βάλετε αυτό, παιδιά, στο πρόσωπό σας, κοιτάτε το λάμψη, να είστε προστατευμένες από την ηλιακή ακτινοβολία, και να βάλετε και λίγο concealer να καλύψετε τις ατέλειες και να βγείτε έξω. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο προϊόν και πάρα πολύ ωραία ανακάλυψη τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι κάποια πρωινά χρησιμοποιώ και αυτό εδώ το τζέλ καθαρισμού, το οποίο είναι αφρόδες από Natura Siberica, που έχει βιταμίνη C και είναι από την ίδια σειρά με τα προϊόντα που σας έδειξα πριν. Κάποια πρωινά όμως δεν κάνω και σαπουνάδα καθόλου. Χρησιμοποιώ μόνο ένα νεράκι μισελέρ για να καθαρίσω το πρόσωπό μου και να αφαιρέσω ό,τι πολλήματα, τέλος πάντων, νεκρών κυττάρων υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το αγαπημένο μου είναι η λοσιόν μισελέρ από την Embryolisse, είναι και αυτό για κάθε τύπο δέρματος, και να το περάσετε πάνω από τα μάτια σας, δεν έχετε κανένα ερεθισμό, καμία ανησυχία. Το ξαναπήρα και νομίζω ότι θα το ξαναγοράσω πολλές φορές, γιατί είναι πραγματικά από τα πιο ωραία νεράκια μισελέρ. Και το νερό μισελέρ που χρησιμοποίησα τον τελευταίο καιρό και ήταν έκπληξη, είναι το Erase Milky Micellar Water από την εταιρεία Drunk Elephant. Έχει τρία κεραμίδια, λέει, και Wild Melon Seed Oil. Τέλος πάντων, δεν είναι καθόλου λιπαρό.
Είναι ένα γαλακτώδες νερό, δεν είναι γαλάκτωμα, γιατί εμένα τα γαλακτώματα δεν μου αρέσουν καθόλου. Αφαιρεί τα πάντα, ακόμα και τη μάσκαρα. Με την αδιάβροχη δεν το έχω δοκιμάσει για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα το δοκιμάσω τις επόμενες ημέρες και μου έχει κάνει και αυτό φοβερή εντύπωση, γιατί αφήνει την επιδερμίδα σε πολύ ωραία κατάσταση μετά, οπότε νομίζω ότι είναι ένα προϊόν που αξίζει να το τσεκάρετε αν σας αρέσουν έτσι τα πιο, ένα τσικ πιο ενυδατικά νεράκια μισελέρ, να το πω έτσι. Αυτά είναι λοιπόν τα προϊόντα που ήθελα να σας δείξω σήμερα, αυτά που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μου. Πάντα, να ξέρετε, έχει να κάνει η ρουτίνα που ακολουθείτε με το τι εσείς νιώθετε ότι έχετε ανάγκη. Ακούστε την επιδερμίδα σας, αναζητήστε τα προϊόντα τα οποία θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που έχετε εκείνη τη χρονική περίοδο και εκείνη τη χρονική στιγμή, γιατί όλες οι περίοδοι δεν είναι ίδιες. Το καλοκαίρι εγώ είμαι πιο λιπαρή, υδρώνω, βγάζω μπορεί και σπιθουράκια, το χειμώνα είμαι πιο κανονική θα έλεγα, ίσως και μεικτή, θέλω περισσότερη ενυδάτωση, το νιώθω αυτό, γυαλίζω λιγότερο, οπότε ακούστε και εσείς την επιδερμίδα σας, αν φαίνεται η επιδερμίδα σας θα μπει, ίσως θέλετε φωτεινότητα, εκεί μπαίνει η βιταμίνη C, αν θέλει βαθύ καθαρισμό, ίσως θέλετε οξέα, ανατρέξτε και σε προηγούμενα βίντεο skincare τα οποία σας έχω ανεβάσει, νομίζω ότι θα σας βοηθήσουν, θα σας βάλω και link για τα βίντεο αυτά στην περιγραφή και για τα προϊόντα φυσικά. Καλή επιτυχία και στο giveaway, φιλιά πάρα πολλά, thank you που είδατε το σημερινό βίντεο και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!